Φέρε μου λίγο το μποξεράκι, φέρε μου λίγο το μποξεράκι. Δεν το είχα βάλει στο μυαλό τόσο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε γιατί ντύνομαι. Ντύνεσαι. Ναι, ναι. Έξε. Γιατί δεν κλείνει η πόρτα. Και εσύ για ποιο λόγο κάνεις έτσι. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκαίνουργιο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με ένα ολοκαίνουργιο βίντεο στο κανάλι. Και τι βίντεο σας ετοιμάζω εγώ σήμερα για σας. Είστε στην καραντίνα και βαριέστε. Ήρθε η ώρα να σας φέρω την εκδίκηση. Ήρθε η ώρα να δείτε τι έχω ετοιμάσει σήμερα εγώ για τη Μερούλα. Μερούλα, μα το βλέπεις αυτό, καλά να πάθει σήμερα. Θυμάστε τι φάρσα μου είχε κάνει και τι πέρασα εγώ για αυτή τη φάρσα. Θα γυρίσει, θα βρει αυτό το PS5. Το PS2 συν το PS3. Ρε αγάπη, γιατί μου το έκανες αυτό τώρα, δεν μπορώ να περιμένω. Και αυτό ήρθε η ώρα να κλάψεις. Θα κλάψεις πολύ σήμερα. Όπως βλέπετε και από το τίτλο, η φάρσα που θα της κάνω είναι ότι θα με πιάσει με άλλη κοπέλα στο κρεβάτι. Συγκεκριμένα δεν θα είναι κοπέλα, αλλά θα είναι μια περούκα που έχουμε από τα τύπια ανθρώπων. Η Λιδία, γεια σου Λιδία μου, μωρό μου. Λοιπόν, σήμερα με τη Λιδία, όπως τη βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε στρώσει ένα υπέροχο σχέδιο. Την ώρα που θα είμαι στο κρεβάτι, θα την έχω τοποθετήσει στο κρεβάτι μου κι αυτήν και θα φαίνεται σαν άνθρωπος. Θα έχω βάλει μαξιλάρια και διάφορα τέτοια και θα πάρω τη Μέρη βιντεοκλήση. Την ώρα που θα μιλάμε και θα λέω τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα, θα στρίψω λίγο την κάμερα, όχι πάρα πολύ, και θα φανεί η τρίχα της Λιδίας. Λιδία. Λοιπόν, όταν τη δει τη τρίχα η Μέρη, σίγουρα θα αφηνιάσει. Θα πάθει εγκεφαλικό. Στην αρχή να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα να βάλω τη Γιώτα, αλλά λέω σιγά μη θέλει η Γιώτα. Τι λες να ριβανούλη, σιγά μη θέλει να μην κοιμηθώ εγώ μαζί σου σήμερα. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο όμως, θα ήθελα να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου, Γιανακόπουλος κάτω παύλα official Lena. Εκεί πέρα θα ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο τα οποία έρχονται στο κανάλι και ό,τι αφορά τα τρομακτικά τα οποία μου τα ζητάτε και για τους τρομακτικούς αριθμούς και γενικότερα τα πάντα θα τα βρείτε στο Instagram. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε την όμορφη Λιδία μας, αυτό που θα χρειαστούμε, παιδιά, να ξέρετε όσοι θέλετε να κάνετε φάρσα, είναι μια μπλούζα η οποία θα τη βάλουμε στην περούκα για να φαίνεται σαν να είναι κεφάλι, γιατί άμα αφήσει την περούκα έτσι θα είναι πατημένη. Τι είναι αυτή η πατικομούρα? Γι' αυτό θα βάλουμε εδώ πέρα μια ωραία μπλούζα από μέσα, την κάνουμε μπάλα. Και κοιτάξτε πώς έχει φτιαχτεί ήδη το κεφάλι της Λιδίας μας. Θα το πατήσουμε εδώ, στα πλάγια. Και εδώ πέρα μετά βάζουμε ένα μαξιλάρι για σώμα, άλλο ένα και βάλτε κι άλλο ένα για πόδια, εδώ πέρα να έχετε ένα μεγάλο. Σκεπάζετε το για να μην κρυώσει το κορίτσι. Καταλαβαίνετε. Και λέει το πιστεύω εγώ, λέει και αυτή η Λιδία. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Σκεπάζουμε εδώ πέρα τη Λιδία μας για να μην κρυώσει το κορίτσι. Λοιπόν, όπως το βλέπετε και από κοντά, παιδιά, φαίνεται σαν να είναι όντως άνθρωπος. Είναι τέλειο. Και όταν το δει από τη βίντεο κλίση, θα δει τα μαλλιά. Και όταν τρέξει μέσα στο δωμάτιο, σίγουρα θα πάθει καρδιακό. Εμένα δεν θα τα βάζεις. Όταν μου έκανες αυτή τη φάση για το PlayStation, εγώ έκλαψα πολύ. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να πάρω κι εγώ το αίμα μου πίσω. One hour later. Λοιπόν, θα την πάρω αυτή τη στιγμή βίντεο κλίση. Είναι στο σπίτι, έχει τελειώσει το μάθημα από τη σχολή. Δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να κάθεται να ράζει. Και ήρθε η ώρα για τη μεγάλη φάρσα. Αχ, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη εκδίκηση. Γεια σου μωρό. Τι γίνεται? Γεια σας, αυτή. Τελείωσε το μάθημα? Καλά μωρό, και εγώ. Τελείωσε το μάθημα. Πώς πήγε? Εδώ και καμιά ώρα. Εντάξει, καλά. Καλά. Τι κάνατε σήμερα? Τι? Τι κάνατε σήμερα? Τι μάθημα έχεις? Εργαστήρια, είχαμε γεωλογία Ελλάδο, στρωματογραφία. Α, κατάλαβα. Εσύ? Καλά κι εγώ. Ξάπλωσα τώρα, βαριόμουν λίγο. Βασικά πεινάω. Να σου πω την αλήθεια. Τι έχουμε να φάμε? Δεν ξέρω τι έχουμε να φάμε. Βασικά δεν είδα καν τι έχουμε να φάμε. Θα πάω να κοιτάξω λίγο γιατί έχω πεθάνει της πείνας. Δεν κρυώνει. Α, επειδή έχω βγάλει την μπλούζα. Ζεσθενόμουν. Έχεις μου τέτοιο. Το... Αυτό το λένε καλοριφέρ. Ποιο καλοριφέρ? Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Ποιο? Εκεί ακριβώς που κοίταξες. Ποιο παιδάκι μου? Ήταν κάτι. Τρίχες. Ξαναδες. Επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις. Για να σου εξηγήσω. Τι τρίχες ξανδές, τι είμαι? Για γέλια το κινητό. Πας καλά? Μην άρεσε το κινητό, αγαπημένο. Κρύψου λίγο,
το ακουμπάω. Δεύτερον. Ναι, δεύτερον, γύρνω λίγο την κάμερα. Ναι. Κάτι από την κουβέρτα τι έχει? Κάτι από την κουβέρτα είμαι εγώ. Μάλιστα. Για εδώ. Θα με κάνεις τώρα να βγάλω την κουβέρτα. Κρυώνω. Κρυώνω, θα είναι τσιτσίδι. Δεν είμαι τσιτσίδι, αγάπη μου. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη. Μισό λεπτό, λίγο. Φέρε μου λίγο το μποξεράκι, φέρε μου λίγο το μποξεράκι. Αγάπη μου. Δεν το είχα βάλει στο μυαλό αυτό. Όχι, δεν το είχες βάλει στο μυαλό, σ' ακούω. Με περνάς για ηλίτια. Γιατί το λες αυτό? Ή με δουλεύει, καλά κλαίω. Με δουλεύει, βασικά. Με δουλεύεις, ε? Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις τώρα αυτή τη στιγμή έτσι, για άκυρο λόγο. Για άκυρο λόγο. Ναι, για... Βλέπω τρίχες δίπλα σου. Μετά δεν θες ξαφνικά να μου δείξεις δίπλα τι έχεις ή κάτω την κουβέντα, ξέρω εγώ. Μετά μιλάς με κάποιον για ένα μποξεράκι που μάλλον δεν φοράς μποξεράκι αυτή τη στιγμή. Ποιο μποξεράκι, παιδάκι μου, είσαι σοβαρή? Δεν μίλησα καν για μποξεράκι. Για κακή σου τύχη, δεν το έχεις βάλει στο μυαλό. Όχι, δεν μίλησα καν για μποξεράκι. Τι είναι αυτό με δίπλα σου? Πώς είναι, φαντάζεσαι πράγμα. Τι σοβάκι. Τι σοβάκι, βρε. Ωραία, τότε αυτό δεν είναι ζωάκι, είναι κάτι άλλο που κουνιέται. Τι να είναι, που να καταλαβαίνει και τη γλώσσα μας δηλαδή. Είσαι σοβαρή. Δείξε μου λίγο το δωμάτιό σου μέσα. Μπορείς να... Βασικά δείξε μου... Μπορείς να μην έρχεσαι. Πρώτον, άκουμε. Μάτι Παναγία, θα κλείσω και θα έρθω εκεί πέρα, Μάτι Παναγία. Φύγε λίγο από... Ναι, εσύ έχει καταλάβει. Αγαπή, νομίζω τώρα ότι λες βλακίες και εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε να μιλήσουμε. Να σου ρωτήσω κάτι, γλυκούλη μου. Γιατί και μου μιλάμε, κάνεις αυτό το πράγμα και μου κρύβεις την κάμερα και νομίζω ότι έχεις βάλει και μιούτη, είσαι τόσο ηλίθιος. Τα σεντόνια έφτιαχνα. Έφτιαχνα τα σεντόνια. Έφτιαχνα τα σεντόνια και τους μιλήσεις κιόλας. Είναι φίλη σου. Δεν μίλησα καν. Okay. Αν εννοείς πριν μου μίλησα, ήταν για που πέρασε λίγο η μάνα μου. Αγαπή, δεν έχω λόγο να σου πω ψέματα, ειλικρινά σου το λέω. Τώρα, άμα φαντάζεσαι εσύ ξανθιές τρίχες, επειδή... Ωραία, μπορείς να μου δείξεις το δωμάτιό σου? Είσαι σοβαρή? Είσαι μόνος στο δωμάτιό σου τώρα. Και τι, με παρέα? Είσαι πιο πίας, αγόρι μου, στη μαμά σου. Ναι, πριν πέρασε. Πριν πέρασε από το δωμάτιό σου, πρέπει να μπεις μέσα, πρέπει να πει μέσα και έχεις κλειδώσει σίγουρα. Πώς πέρασε το δωμάτιό σου? Εντάξει, τώρα να είσαι και κινήσει, έχεις όρεξη. Όχι, δεν έχω καμία. Λοιπόν, σε κλείνω γιατί θέλω να κάτσω να κοιμηθώ, είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν με κλείνεις, όχι, δεν με κλείνεις. Αγαπή, δεν έχω κάτσει να κοιμηθώ, σε πήρα για να δω τι κάνεις άμα τελείς το μάθημα και θα κοιμόμουν έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, θα κοιμόμουν έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα κοιμηθείς 5 λεπτά. Μπορείς να μου δείξεις λίγο το δωμάτιό σου? Τι να σου δείξω το δωμάτιο, παιδάκι μου, δεν το έχεις κάνει το δωμάτιο, τι είσαι? Θες να μου φτιάξεις... Διακοσμήτρια είσαι. Τι είσαι, Σπυροσούλης. Εντάξει, έλα, για κλείνω γιατί θέλω να κοιμηθώ και είμαι κουρασμένη. Μην κλείνεις έτσι. Λιδία, μπορείς να πας να κάτσεις από εκεί. Πήγαινε κάτσε από εκεί. Μωράκι, κλείνω, θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Έλα, αλήθεια, θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ, bye. Παιδιά, το πίστεψε στο φουλ! Παιδιά, δεν το πιστεύω! Είναι η καλύτερη φάρσα που τους έχω κάνει στη ζωή μου! Να... Παιδιά, με παίρνει κλήση! Με παίρνει κλήση στο Instagram! Δεν της το σηκώνω, θα της το κλείσω στη μούρη. Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτή τη φάρσα. Πέτυχε τόσο πολύ! Συγγνώμη που το έκανα αυτό, αλλά να προσέχεις την επόμενη φορά σε ποιον κάνεις φάρσα για το PS5. Λοιπόν, παιδιά μου, έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα μετά τη βιντεοκλήση και γενικότερα με έχει πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο. Κάπου στις 10 αναπάντητες κλήσεις. Τα έχει πάρει στο κρανίο. Πρώτη φορά, νομίζω είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω τόσο νευριασμένη και στα μηνύματα και γενικότερα. Με έχει πάρει 10 αναπάντητες και μου γράφει όλη την ώρα μηνύματα. Δεν τις έχω απαντήσει σε κανένα. Μου λέει σήκωσε το για 5 λεπτά. Τελείωνε, είσαι βλαμμένο. Κοιτάς τα μηνύματα και με γράφεις. Μάτι Παναγία μου, έχει σπάσει τα νεύρα. Και για κάποιο λόγο μετά λέει τι κατελημένο, μωρέ. Τελείωσε, σήκωσε το. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έδειξε ότι ήταν κατελημένο, δεν μίλαγα. Αλλά μας συμφέρει σε αυτή την περίπτωση που δείχνει ότι είναι κατελημένο.
και μου κάνει «Οκ, τελευταία φορά, αφού δεν θες να το σηκώσεις, να ξέρεις, έρχομαι εκεί, είμαι ήδη στον δρόμο». Παιδιά, είναι η καλύτερη φάρσα που τους έχω κάνει ever. Λοιπόν, θα τοποθετήσω μια κρυφή κάμερα εδώ πέρα για να πιάνει το κρεβάτι και την πόρτα. Αυτό που θα πάθεις, είμαι σίγουρος ότι δεν το περιμένεις με τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, με πήρε πριν 5 λεπτά τηλέφωνο, δεν το σήκωσα καν. Είμαι σίγουρος ότι τα έχει πάρει στο κρανίο, γιατί δεν της αρέσει να της κλείνεις το τηλέφωνο στη μούρη. Συγγνώμη που σου το κάνω αυτό, αλλά πρέπει να πληρώσεις, να προσέχεις την επόμενη φορά σε ποιον κάνεις φάρσες. 1 hour later. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε γιατί ντύνομαι. Ντύνεσαι. Ναι, ναι. Άνοιξε. Ε. Τελείω, άνοιξε. Περίμενε λίγο. Μην μου λες περίμενε λίγο, άνοιξε μου. Πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εκεί λίγο. Κρύψω από εκεί. Μπορεί να περιμένεις. Όχι, άνοιξε μου. Περίμενε λίγο. Κρύψω λίγο. Μιλά. Δεν μιλάω, μωρέ, σε κανένα, πας καλά. Μπορείς να μου ανοίξεις. Περίμενε, ντύνομαι σου λέω. Τελείωνε. Τώρα. Γιατί φάρασε έτσι την πόρτα αρχικά. Ήθελα να μπω. Όχι, θέλω να μπει. Θέλω να μπω. Όχι. Γιατί? Για ποιο λόγο κάνει έτσι αρχικά. Τι μου κρύβεις. Τίποτα, σου κάνω μια έκπληξη. Έκπληξη. Ναι. Μπορεί να ρεμίσει. Πρώτα μου μην κλείσει την πόρτα. Ωραία, και εσύ μην κάνει έτσι. Ωραία, μπορώ να μπω. Όχι. Μπορώ να περάσω. Περίμενε. Γιατί να περιμένω. Θα περιμένει 20 λεπτά. 20 λεπτά. 20 λεπτά. Γιατί δεν μπορεί να περιμένει 20 λεπτά. Είπα κάτσε. Γιατί να περιμένω 20 λεπτά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν κλείνει την πόρτα. Και εσύ για ποιο λόγο κάνεις έτσι. Για ποιο λόγο κάνεις έτσι. Ρε πας καλά. It was at this moment that he knew. He fucked up. Παιδιά το χάψε. Αχ, χτύπησε το γοφό μου. Καλά πάθεις ηλίθιε. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα αποφασίσεις να μου κάνεις φάρσα, σε έπιασε καρδούλα σου. Ναι, από το άγχος. Από το άγχος. Να πρόσεχες. Την επόμενη φορά που θα μου κάνεις ζούμο, ρε! Την επόμενη φορά που θα κάνεις φάρσα σε μένα, θα το πληρώσει ακριβά. Αυτή είναι η αρχή! Η αρχή είναι η δική μου, πως έχω κάνει μια φάρσα μόνο! Φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να περάσατε τέλεια, να γελάσατε όσο γέλασα και εγώ και να το ευχαριστηθήκα τόσο το ευχαριστήθηκα και εγώ. Αγάπη μου, πώς σου φάνηκε η Λιδία? Πώς σου φάνηκε το κόλλημα? Από πάνω, ρε μαδάι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Λιδία που ήταν μέρος αυτό το βίντεο και με βοήθησε να κάνω τη φάρσα στη Μερούλα. Εγώ σε βοήθησα. Με βοήθησες? Ναι. Γιατί με βοήθησες? Γιατί δεν ήμουν εγώ. Και. Η Λιδία ήταν το πρόσωπο όμως μαζί μου. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram μου, Γιανακόπουλος κάτω παύλα official, λένε και στο Instagram της Μέρης, Μέρη κάτω παύλα Σπυρίδων. Δεν θέλω να αγχώνεσαι, μη στεναχωριέσαι. Όταν κάνεις φάρσες, να τα περιμένεις αυτά. Και όταν κάνεις φάρσες, να ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ χειρότερος από σένα. PS5 δεν ήθελε. Αχ! PS5 το πήρε. Αχ, θα σου έρθει. Αχ! Τι έβαλες. Έχω νευριάσει πάρα πολύ. Έχεις νευριάσει. Ναι. Χαίρομαι. Χαίρομαι που έχει νευριάσει. Θα σου έρθουν κάτι. Πω! Έχω σκεφτεί. Εγώ τόσα έχω σκεφτεί. Και εγώ έχω σκεφτεί. Αλήθεια. Πάρα πολλά. Ναι, εντάξει. Το περιμένεις. Μου, να το περιμένεις. Δεν είσαι αστείο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να σου άρεσε η φάρσα που σου ετοίμασα. Αντίο, παιδιά. Αντίο, εγώ το ευχαριστήθηκα. Φιλάκια πολλά.